Η κυβέρνηση όμως προφανώς δεν μπορεί να μείνει με δεμένα τα χέρια για μια στρέβλωση της λειτουργίας της περιφερειακής αγοράς για την οποία δεν έχουμε ευθύνη, δεν διαμορφώνουμε εμείς μόνοι μας τις τιμές σε όλα τα Βαλκάνια. Δεν έχουμε και το μέγεθος για να το κάνουμε. Και δεν μπορούμε να μένουμε αδρανείς όταν υπάρχουν κυριολεκτικά αυτό που ονομάζουμε ουρανοκατέβατα κέρδη. Αυτό που έχουμε είναι αύξηση της ζήτησης και αδυναμία ανταπόκρισης της προσφοράς. Και αυτά τα ουρανοκατέβατα κέρδη δεν μπορούν να έρθουν και να πλήξουν τους καταναλωτές. Αυτή είναι η πεποίθησή μας. Γι' αυτό το λόγο αποφασίσαμε ως κυβέρνηση μετά από την χθεσινή σύσκεψη από την Προεδρία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να αντιδράσουμε τρεις κινήσεις. Το πρώτο είναι η έκτακτη επαναφορά του τέλους στην ηλεκτροπαραγωγή με φυσικό αέριο. Η κυβέρνηση το είχε θεσπίσει, αν θυμόσαστε, στην διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Αυτός ο φόρος είναι, το τέλος αυτός είναι φόρος, θα επιβληθεί προσωρινά για τουλάχιστον 2 μήνες, Ιούλιο και Αύγουστο. Το ακριβές ύψος θα ανακοινωθεί εντός των επομένων ημερών. Σημειώνω, δεν ανακοινώνουμε το ακριβές ύψος, γιατί δεν έχει, ούτε και ανακοινώνουμε και πώς θα είναι το ακριβές ύψος των επιδοτήσεων, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί το φαινόμενο. Πρέπει πρώτα να μετρήσουμε με τι έχουμε να κάνουμε και μετά να ανακοινώσουμε αυτά που πρέπει να ανακοινώσουμε. Το δεύτερο μέτρο είναι η επιδότηση των οικοκυριών, η οποία θα αφορά στον Αύγουστο του 2024. Ταυτόχρονα θα ενσωματώσουμε νομοθετικά τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία σε σχέση με τον έκτακτο μηχανισμό που θα εφαρμόζουμε, αλλά με δεδομένο ότι στο σκεπτικό της οδηγίας υπάρχει αναφορά σε δυσλειτουργίες ευρωπαϊκής αγοράς, την οποία εμείς διαπιστώνουμε και πρακτικά, θα βάλουμε υπέρ των καταναλωτών, στο πλαίσιο της ενσωμάτωσης, μια πρόσθετη πρόνοια για επιβολή εφαρμογή μηχανισμού παρέμβασης σε περίπτωση στρεβλώσεων που έχουν ενδυμικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, δεν πρόκειται για μια μόνιμη ενεργειακή κρίση, αλλά πρόκειται για στρεβλώσεις που μπορεί να έρχονται και να ξανάρχονται και να προκαλούν μονίμως πρόβλημα, χωρίς όμως να μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον μηχανισμό που έχει ήδη η οδηγία. Η κυβέρνηση, όπως είπαμε, όταν υπάρχει ανάγκη, παρεμβαίνει και συνδράμει τους καταναλωτές. Δεν έχουμε ευκολία στο πώς θα παρέμβουμε, γιατί είναι τα ευρωπαϊκά εργαλεία και οι ευρωπαϊκές δεσμεύσεις εξαιρετικά περιορισμένα τα εργαλεία και αυστηρές οι δεσμεύσεις. Αλλά εξαντλούμε τη δημιουργικότητά μας υπέρ των καταναλωτών. Το Υπουργείο Ενέργειας υπάρχει για να υπερασπίζεται τον καταναλωτή.